Μετά τη λαϊκή εντολή που ανέδειξε τη νέα κυβέρνηση, παραγωγικοί φορείς του τόπου επαναπροσδιορίσαν τις λύσεις που χρήζουν τη μεριμνά της. Τομείς όπως ο αγροτικός και ο επιχειρηματικός έχουν αναμφίβολα μεγάλη δυναμική και αποτελούν τεράστιες οικονομικές πηγές υπό την προϋπόθεση της απρόσκοπτης ανάπτυξής τους. Ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Αλεξανδρούπολης Κώστας Δουνάκης επισήμανε την ικανοποίηση των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα για τον διαχωρισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων από το προηγούμενο υπερυπουργείο, επισημένοντάς το ως πρώτο καλό δείγμα γραφής. Μετά τις τελευταίες εκλογές προέκυψε η κυβέρνηση που όλος ο αγροτικός κόσμος περίμενε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκυβέρνηση και πάλι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αυτό που είχαμε τονίσει ιδιαίτερα στις κινητοποιήσεις και όλο αυτόν τον καιρό με τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις που υπήρχαν, ότι μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, με αυτή την κυβέρνηση θα κανονίσουμε κάποια ραντεβού, κάποιες συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς της αγροτικής ανάπτυξης. Είδαμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξαναδημιουργήθηκε και διαχωρίστηκε από το υπερυπουργείο, οπότε πιστεύουμε ότι θα είναι και πιο ευέλικτο για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Αναφερόμενος ειδικότερα στα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου, δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει πως πλέον μετά από τα τεράστια προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, περιμένει απτές λύσεις και όχι υποσχέσεις επί υποσχέσεων. Το πρόβλημά μας είναι στο νομό σήμερα η ζωονόση που έχουμε εδώ και 2 χρόνια και τελευταία με την οζώο δερματίτιδα που έχουμε χάσει γύρω στις 4.000 ζώα. Είμαστε στα 3.700 ζώα θανατωμένα. Το φορολογικό, μια σειρά προβλημάτων από τα βοσκοτόπια που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι και δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε στο τέλος την ενιαία ενίσχυση τέλος του χρόνου. Είναι προβλήματα σοβαρά που πρέπει ο κύριος Αποστόλου με τον καινούριο αναπληρωτή υπουργό, υφυπουργό, τον κύριο Μπόλαρη, να καθίσουν δίπλα μας, απέναντί μας στο τραπέζι, να συζητήσουμε για να βρούμε λύσεις. Πλέον το ότι θα υποσχεθούμε και θα υλοποιήσουμε είναι παρελθόν. Τώρα πρέπει να υλοποιήσουν και να δρομολογήσουν πράγματα, να δώσουν λύσεις. Το επιχειρήν από την άλλη μεριά είναι ένας άλλος μεγάλος κλάδος παραγωγικών φορέων με τεράστιες δυνατότητες αλλά και ανοιχτά ζητήματα που χρήζουν μέριμνας ώστε να αποδώσει τα μέγιστα στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία, δίνοντας μια ανάσα με θέσεις εργασίας αλλά και ρευστότητα ευρύτερα. Ο πρόεδρος του Μελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης, προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης, συστήνει να αποτελέσει το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων που στην παρούσα φάση είναι το ΕΣΠΑ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Πολύ γρήγορα και συνεπής ο νέος Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπως δεσμεύτηκε, έχει ορίσει τη νέα κυβέρνηση. Αυτό που περιμένουμε εμείς ως παραγωγικοί φορείς και μάλιστα να αγκαλιάσει άμεσα την επιχειρηματικότητα, είδαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπήρχε στο προηγούμενο, υπήρχε Γενική Γραμματεία, τώρα έχει κάνει και αναπληρωτή υπουργό για το ΕΣΠΑ, που όλη η χώρα πιστεύω ότι μέσα του ΕΣΠΑ θα έρθει ένας πνεύμονας ρευστότητας και κινητικότητας μέσα στο επιχειρήν. Αυτό που θα θέλαμε είναι ότι χθες, όχι αύριο όπως θα λέγαμε στην καθημολουμένη, θα πρέπει να αρχίσει να τρέξουν οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ, κλείνοντας βέβαια και τις υποχρεώσεις που έχουν ως πολιτεία με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, στην ουσία ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε, να αποπληρώσουν τις ολοκληρώσεις προγραμμάτων που είχε το προηγούμενο ΕΣΠΑ και δεύτερον τρέξουν δικασίες στο καινούριο. Τα capital controls μέχρι στην πράξη να εφαρμοστούν οι νέες αλλαγές που προβλέπουν τη χαλάρωσή τους, που μόλις χθες αποφασίστηκε από τον Εχφλίδη Τσακαλώτο, συνεχίζουν να αποτελούν βραχνά για όλων των ειδών της επιχειρήσης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν τα capital controls για να μπορέσει να κινηθεί ο επιχειρηματίας στο εξωτερικό και μια σειρά έτσι γενικότερα μέσα στο, γιατί μιλάμε πάντα για το εξωτερικό, αλλά και μέσα στην εγχώρια αγορά τα προβλήματα δεν μπορούν να κινήσουν την αγορά. Ήδη αυτά είναι προβλήματα ακόμη και στην καταναλωτική συνείδηση του εμπορικού κόσμου, πολύ περισσότερο στις μεταμπητικές και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τέλος, ο κύριος Τοψίδης, εστιάζοντας στον Εύρο και στις προοπτικές που υπάρχουν στο νομό, αναφέρθηκε στην υπαρκτή ανάγκη αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής, αλλά και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν την περιοχή, όπως η επιδότηση 12% κομμάτι του αναπτυξιακού νόμου. Ένα από τα θέματα στην περιοχή του Εύρου να αξιοποιηθεί ο ζεόλιθος με τη νέα πολιτική ηγεσία είναι από τα πρώτα θέματα που βάζουμε και δεν έχει καμία κυβέρνηση να τολμήσει και σκύψει να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής, ο οποίος είναι φιλικός προς το περιβάλλον, καταγεγραμμένος από όλους τους φορείς, ακόμη και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που και καλώς κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή πολλές φορές βάλλονται κατά αυτής της προσπάθειας. Και τρίτον, μια σειρά από προβλήματα, τα οποία αν πρέπει να τα αναφέρουμε τώρα, είναι αυτά που περιμένει η περιοχή μας, την επιδότηση του 12%, την ανάκτηση επιτοκίου και μια σειρά από θέματα που έχουμε στην πρώτη ατζέντα μας και θα περιμένουμε από την
ηγεσία που έχει δημιουργηθεί για να μπορέσει να δράσει στην ουσία γρήγορα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το επιχειρήν του νομοεύρου και να δημιουργήσουμε και νέες ιδεολογίες ή νέες επιχειρηματικές ιδέες και ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή μας.